υπάρχει μια δικαστική διαμάχη μεταξύ μας εδώ ναι. και πάρα πολλά χρόνια. Mm. Καταδικάστηκε πρόσφατα σε 10 μηνών φυλάκιση για εκβιασμό απέναντί μου. Εκκρεμούν πάρα πολλές μηνύσεις απέναντί της και από μένα και από τον σύζυγό μου, γιατί έχει έρθει δύο φορές και την έχει χτυπήσει τη σύζυγό μου. Η κυρία αυτή ζει εκβιάζοντας διάφορους ανθρώπους και παίρνοντας λεφτά. Εμένα μου έχει πάρει πάνω από 100.000. Έχει έρθει στο νοσοκομείο επανειλημμένος, έχει κάνει φασαρίες. Τώρα εκκρεμεί, έχει γίνει δικαστήριο και εκκρεμεί ποιος θα πάρει, γιατί έχω ζητήσει να πάρω εγώ την επιμέλεια του παιδιού, γιατί δεν ασχολείται καθόλου με το παιδί. Τέλος πάντων, έχει έρθει, έχει προκαλέσει φθορές στα αυτοκίνητα της οικογένειάς του το παιδί. Έχει ζήσει πάνω από ένα χρόνο μαζί μας κατά διαστήματα, γιατί τον καταλήπτει. Εμείς θέλουμε η οικογένειά μου να το πάρουμε το παιδί, γιατί εκεί το παιδί υποφέρει. Η κυρία αυτή εφευρίσκει για εκβιαστικούς λόγους. Έρχεται στο νοσοκομείο, εκβιάζει, έρχεται, κάνει φασαρία κάτω από το σπίτι. Δηλαδή όλη η οικογένειά μου ζούμε ένα δράμα. Έχουν γίνει δύο δικαστήρια για διατροφή για το παιδί, τα οποία της τα δίνω. Και θέλει περισσότερα. Είχε σκοπό προφανώς να χωρίσω εγώ και να πάω να ζήσω μαζί της. Δεν πέτυχε στο σκοπό και προσπαθεί τώρα εκδικητικά και λεφτά να μου πάρει και να διαλύσει την οικογένειά μου. Έρχεται και δημιουργεί στο ιατρείο μου και στο νοσοκομείο επεισόδια. Μου λέει θα σε καταστρέψω οικονομικά, επαγγελματικά και κοινωνικά. Και το έχει βάλει σε ενέργεια αυτό το σχέδιο. Εγώ δεν έχω χωρίσει ποτέ, ζω με την οικογένειά μου. Ήταν μια περιστασιακή σχέση, όπως συμβαίνει σε πάρα πολύ κόσμο. Η κυρία μου είχε κρύψει ότι ήταν παντρεμένη, είχε κρύψει την καταγωγή, είχε κρύψει το όνομά της, άλλο όνομα μου έλεγε ότι είναι, μου έλεγε ότι είναι Ιταλίδα. Τέλος πάντων, διάφορα τέτοια. Η σχέση αυτή κράτησε γύρω στους 6 μήνες συνολικά. Από εκεί και πέρα, εγώ ανέλαβα τις ευθύνες μου όταν γεννήθηκε το παιδί. Της έδινα γύρω στις 2.000 με 3.000 το μήνα προ-κρίσης. Όταν άρχισε η κρίση και της άρχισα να της λέω ότι δεν μπορώ να σου δίνω τόσα χρήματα, γιατί η κυρία να αντιληφθεί υπόψη ότι ζει σε μεγάλο σπίτι στα βόρεια προάστια, διαθέτει αυτοκίνητο 2.000 κυβικών χωρίς να εργάζεται, ούτε να έχει εργαστεί ποτέ στη ζωή της. Όταν άρχισα λοιπόν εγώ να της λέω δεν μπορώ να σου δίνω τόσα χρήματα, πρέπει να αρχίσει να δουλεύεις και εσύ να συνεισφέρεις, γιατί τώρα με την κρίση έχουν πέσει τα εισοδήματά μου, άρχισε να με εκβιάζεις στο στήλο ότι αν δεν μου δώσεις αυτά τα χρήματα θα πάω στην αστυνομία να πω ότι προσπάθησε να με βιάσεις και ότι κακοποίησες το παιδί. Οπότε αναγκάστηκα κι εγώ και άρχισα να κάνω τότε τις μηνύσεις, γιατί λέω δεν ξέρω που μπορεί να είναι άτομο παρορμητικό και αδύστακτο. Λοιπόν, της έκανα και εγώ την πρώτη μήνυση για εκβιασμό, η οποία τελεσυνήθησε τώρα πριν ένα μήνα, αφού ήδη έκανε έφεση. Η έφεση τελεσυνήθησε και καταδικάστηκε για εκβιασμό σε 10 μηνών φυλάκιση με αναστολή. Λοιπόν, της έχω δώσει πάρα πολλά χρήματα. Έρχεται, σας λέω, στη δουλειά μου, στο νοσοκομείο, παραλίγο να με διώξουν από τη δουλειά. Δημιουργεί επεισόδια, με έχει χτυπήσει μέσα στο νοσοκομείο. Έχει χτυπήσει δύο φορές τη σύζυγό μου και έχει πάει στο νοσοκομείο. Έχει σχεδόν καταστρέψει το αυτοκίνητό μου. Και όλα αυτά για το οικονομικό. Θέλει να τη δίνω, ξέρω εγώ, 2.000 το μήνα, δεν ξέρω εγώ πώς. Λοιπόν, χωρίς να εργάζεται, χωρίς τίποτα. Εγώ το παιδί το έχω αναγνωρίσει. Παρότι το παιδί όταν γεννήθηκε πήγε στο όνομα του συζύγου της, γιατί η ίδια δεν είχε χωρίσει, δεν είχε πάρει διαθήκιο. Οπότε δεν μπορούσα εγώ να το αναγνωρίσω, γιατί ήταν στο όνομα του συζύγου της τον πρώτο καιρό. Οπότε το αναγνώρισα μετά όταν βγήκε, υπάρχουν κάποιες διαδικασίες τέλος πάντων νομικές. Όταν συνδίκησαν αυτές τις διαδικασίες, εγώ το αναγνώρισα, έδινα πάρα πολλά χρήματα και η κυρία Τιδί δεν της έφταναν αυτά τα χρήματα, πήγε δικαστικά να πάρει διατροφή και πήρε τη διατροφή και παίρνει τώρα ανελιπώς τη διατροφή που έχει ορίσει το δικαστήριο.